δυστυχώς ένα, δύο, τρία παιδιά από τα 200 περίπου που μπορεί να έχουμε θα καταφέρουν να φτάσουν στο στόχο τους, θα καταφέρουν να πετύχουν αυτό που θέλουν και να παίξουν στην πρώτη ομάδα. Εμείς θέλουμε να επικεντρωθούμε στον άνθρωπο, θέλουμε να επικεντρωθούμε στο παιδί, θέλουμε να ασχοληθούμε παράλληλα με τα 197-198 πόσα θα είναι αυτά τα παιδιά τα οποία θα μείνουν πίσω και τα οποία δεν καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους. Θέλουμε μέσα από την Ακαδημία αυτά τα παιδιά να πάρουν όλα τα εφόδια, τις αξίες και τις αρχές που πρέπει να έχουν ως άνθρωποι πλέον να βγουν στην κοινωνία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε οπαδούς της ΑΕΚ, να αγαπήσουν την ομάδα. Θέλουμε να δημιουργήσουμε υγιείς φιλάθλους έτσι ώστε να μπορούν να πάνε στο γήπεδο, να ξέρουν τι βλέπουν και τι κρίνουν. Και θέλουμε μέσα από αυτή την ιστορία να παραφράσω λίγο αυτό που το μότο ενός πολύ μεγάλου συλλόγου, κάτι παραπάνω από ένα κλαμπ, να πω ότι εμείς θέλουμε να είμαστε κάτι παραπάνω από μια ποδοσφαιρική ακαδημία. Όπως επίσης μπορούμε να πούμε και το δικό μας το μότο, είναι διαφορετικό να είσαι ΑΕΚ. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα περιβάλλον για τα παιδιά ανταγωνιστικό, αλλά πάνω απ' όλα να έχουν το χαμόγελο μπαίνοντας, να μπαίνουν με ένα χαμόγελο, πηγαίνοντας πάλι με ένα χαμόγελο. Το πρώτο θέμα, και δεν είναι τα παιδιά το πρώτο θέμα στην Ελλάδα, υπάρχουν άλλα θέματα, αλλά θα πρέπει να ασχοληθούμε με τους νέους ανθρώπους. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκουμε σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Όπου από τον Ιούνιο έχουμε ξεκινήσει μια καινούρια προσπάθεια. Έχουμε κάνει μια τελείως μεγάλη αναμόρφωση των εγκαταστάσεών μας. Υπάρχουν 4 αποδυτήρια, αίθουσα διδασκαλίας, γραφεία για τη διοίκηση, γραφεία για τους προπονητές, ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Σε σεζόν από τον Μάιο-Ιούνιο του 2018 θα έχουμε φτιάξει άλλα 2 γήπεδα, ένα φυσικό χόρτο και ένα συνθετικό, με κερκίδες, με διαστάσεις elite, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν και διεθνή φιλικά παιχνίδια. Έχουμε επεκταθεί σε περίπου 20 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Αυτό θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θέλουμε να το δυναμώσουμε και θέλουμε να το επεκτείνουμε. Επίσης, η συνεργασία μας με το σχολείο, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση των παιδιών, όπου δίνουμε μεγάλη βάση σε αυτό, με τη νέα γενιά Ζερίδη, όπου και αυτή συνεχίζεται. Μας ενδιαφέρει πλέον να μπούμε στη φάση του να δημιουργήσουμε γυναικεία ομάδα και σιγά σιγά προς εκεί κατευθυνόμαστε. Φέτος έχουμε ήδη ξεκινήσει, ο κύριος Σαμαράς, είμαστε πολύ κοντά να κλείσουμε τη συμμετοχή μας σε 2 πάρα πολύ μεγάλα τουρνά στο εξωτερικό. Των 3 ή των 4 ομάδων θα δούμε ακόμα, σίγουρα τις K20, K17 και K15, όπου οι εμπειρίες που θα αποκομίσουν τα παιδιά είναι πολύ σημαντικές για αυτά, αλλά και για το σύλλογό μας η παρουσία σε ένα τέτοιο τουρνά. Το πρόγραμμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει, το εκπαιδευτικό και το ακαδημαϊκό, πριν από 4 χρόνια περίπου, για να σας δείξω πάνω κάτω λίγο προς τα πού προσανατολιζόμαστε, είναι ότι φέτος που τελειώσαν αυτά τα παιδιά στην Τρίτη Λυκείου και δώσαν πανελλήνιες, και τα 3 παιδιά περάσαν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο Πάντιο, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη Νομική. Όπως καταλαβαίνετε, αυτός είναι ο στόχος μας. Όσα παιδιά δεν καταφέρουν να παίξουν ποδόσφαιρο, να τους δώσουμε όλα τα εφόδια αυτά, έτσι ώστε να καταφέρουν να πετύχουν κάτι στη ζωή τους, να σπουδάσουν κάτι και να έχουν την τύχη και την ευχέρεια να προοδεύσουν σε ό,τι είναι αυτό που επιλέξουν να κάνουν. Πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο τα παιδιά να αγαπάνε όλα αυτά που θα κερδίσουν από το ποδόσφαιρο και όχι να αγαπάνε το ποδόσφαιρο ως άθλημα. Δηλαδή το να μπαίνω μέσα στο γήπεδο και να προσπαθώ να είμαι καλός και να φτιάξω ένα, έτσι ώστε να κάνω ένα συμβόλαιο γιατί θα κερδίσω δόξα χρήμα και οτιδήποτε άλλο είναι γύρω μου και όχι να μπαίνω στο γήπεδο πρώτα γιατί αγαπάω το ποδόσφαιρο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι τροχοπέδι και στην απόδοση του ποδοσφαιριστή αλλά και στην εν γέννη συμπεριφορά του. Να λέμε κερδίζω χωρίς να έχω βάση, χωρίς να έχω κάνει τίποτα και να ζητάμε από τον οποιοδήποτε να κερδίζει, τότε νομίζω ότι δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν υπάρχει το αποτέλεσμα αυτό που πρέπει να υπάρχει. Είτε σαν άνθρωποι, είτε σαν αθλητές, είτε σε ψηλό επίπεδο αθλητές. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε τίποτα εδώ στην Ελλάδα. Ένα είναι αυτό. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει να κάνει και με τα αποτελέσματα. Δεν μπορεί να εκπαιδεύουμε ένα αθλητή παιδί χωρίς να είναι νικητής, να τον εκπαιδεύουμε να βγει νικητής. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και όπως και δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος νικητής χωρίς την εκπαίδευση. Είναι 2 πράγματα, 2 έννοιες ταυτόσιμες. Κάθε μέρα παλεύουμε εδώ πέρα. Θέλουμε να έχουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση, θέλουμε να έχουμε παιδιά με προσωπικότητα, θέλουμε να δώσουμε πολλά πράγματα στα παιδιά. Πάνω απ' όλα θέλουμε να φτιάξουμε ένα υγιές περιβάλλον, όπου τα παιδιά θα είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα που θα είναι εδώ. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει από τώρα με την κυρία Φρόσο Πατσού, την αθλητική παιδοψυχολόγο, προγράμματα τα οποία έχουν να κάνουν με την αθλητική εκπαίδευση, ψυχολογική εκπαίδευση των παιδιών, των γονέων. Έχει ξεκινήσει από τον Ιούνιο ένα πρωτοποριακό, έτσι να το πω, μια πρωτοποριακή συνεργασία για τα ελληνικά δεδομένα. Υπάρχει μια χρηματοδότηση από τον κύριο Σαράντη, όπως το γνωρίζετε πολύ καλά. Και θέλω να τονίσω και να ξεκαθαρίσω ότι
τους παίχτες τους οποίους εκπαιδεύουμε, έτσι ώστε να είναι για την πρώτη ομάδα, προορίζονται για την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κανένα όφελος, κανένα κέρδος οικονομικός στο τέλος αυτής της προσπάθειας. Δεν χρειάζεται να πούμε τι είναι αυτό και ποιο έργο έχει κάνει ο Γιάννης Σαμάρας στην Ελλάδα. Η χαρά ήταν τεράστια, γιατί νομίζω ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μπορείς να μιλήσεις την ίδια γλώσσα και απλά και μόνο κοιτάζοντας τα μάτια ο ένας τον άλλον να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα, αυτό το επιχείρημα, πιστέψτε το, γιατί είμαι χρόνια μέσα στο χώρο, απάνω στα παιδιά και με εμπειρίες απ' έξω. Γενικά πρεσβεύω αυτό το πράγμα εδώ, τη σωστή διαδικασία στα παιδιά. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι ένα βήμα μπροστά από όλα τα προηγούμενα χρόνια που δούλευα, εκτός από το εξωτερικό.